Εντός του Απριλίου αναμένεται να λειτουργήσει η νέα πιάτσα ταξίς Υψαρομιλίκων, όπως εκτιμά ο Γιάννης Αναστασάκης. Με τον τρόπο αυτό, πολίτες και επισκέπτες θα μπορούν να προσεγγίσουν την καρδιά του Ηρακλείου, ενώ το όλο εγχειρήμα θα έχει εφαρμογή για 4 μήνες, ενώ στη συνέχεια θα πάρθουν νέες αποφάσεις. Εάν την κρατήσουμε συνδεμένη την πιάτσα της Ψαρομιλίγκων με την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης, αυτό θα πάρει πάρα πολλούς μήνες. Έχουμε όμως την εναλλακτική που εφαρμόσαμε για την ίδρυση μιας νέας πιάτσας στην κορφή της Ανδρεαδάκη και στην Κοροναίο, που μπορεί να γίνει με συνοπτικό τρόπο μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Άρα αυτή τη στιγμή, κύριε Αναστασάκη, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα πότε θα δούμε αυτή την πιάτσα στην Ψαρομιλίγκων. Αυτό καταλαβαίνω μπορούμε εγώ. Να εκτιμήσουμε όμως ότι μέσα στον Απρίλιο είναι εφικτό, τόσο παίρνει συνήθως μέσα στον να ορίσουμε μια πιάτσα. Ωραία. Για το επίμαχο ζήτημα ανέβηκαν οι τόνοι στη διάρκεια της εκπομπής «Ωρα Εχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη, με τον Λευτέρη Πετράκη να στρέφει τα βέλη του εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορεί να μπει κανένας στη φιλοσοφία τη δικιά μας. Εδώ πέρα ολόκληρη μελέτη ανέθεσε ο Δήμος στον πρόειο του μελετητή. Δώσαν 60.000 ευρώ. Έφερε μια μελέτη που είχε πιάσει τον παλμό της πόλης του Ηρακλείου και ξαφνικά οι επιτίδιοι, και αυτό έφυγε ο Αναστέκης. Έπρεπε να κάτσει εδώ να τα ακούσει. Αλλά θέλει να βγάλει τον άνταπο και να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 10 μέρες θα κουβεντιάζουν για τους Ρωμά στα 2 ωράκια. Άμα το λύσουν το πρόβλημα, εγώ θα γίνω αεροπόρος. Δεν θέλουν να πιάσουν τον παλμό. Δεν αφήνουν ανθρώπους που είναι επιστήμονες να λύσουν το πρόβλημα. Μόνο το λύσανε ποιοι το κυκλοφοριακό του Ηρακλείου. 3, 4, 5 οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, αλλά είναι στο περιβάλλον του Δημάρχου γύρω-γύρω. Στις τάξεις των ιδιοκτητών ταξί επικρατεί αναβρασμός, καθώς πέρα από τις πιάτσες ταξί σε πλατεία Ελευθερίας και πλατεία Κορνάρου, ο κλάδος έκανε σαφές ότι δεν καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες, ενώ για τη νέα πιάτσα ταξί σε Ψαρομιλίγκων έκαναν λόγο για μια προσωρινή λύση. Η Ψαρομιλίγκων έχει νευριάσει τώρα. Δεν είπα τίποτα, τα κατάπια. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα το ξαναβάλει λέει στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Ποιος δουλεύει ποιον τώρα εδώ πέρα? Μας δουλεύει ψυλογαζί. Δεν θέλει να φτιάξει τα πράγματα. Στο επίκεντρο της εκπομπής βρέθηκε και η νέα πιάτσα ταξί που θα διαμορφωθεί στην πλατεία 18 Άγγλων μετά τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του κυκλικού κόμβου. Σύμφωνα με το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής θα υπάρξουν 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, ωστόσο αρμοδιότητα για το ζήτημα έχει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος όπως τονίστηκε θα πρέπει να τρέξει τις σχετικές διαδικασίες. Και αν θα φύγει από τον Οργανισμό Λιμένα θα πάει στη χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Και μετά θα αποφασίσει η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου εάν θα πάει στο Δήμο Ηρακλείου. Μιλάμε λοιπόν για ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο μπορεί. Αφήστε με λίγο. Θα πιάσει περίπου 1 χρόνο. Το θέμα είναι ότι η τουριστική σεζόν ανοίγει. Ότι όσο παραμένει στα χέρια του όλοι, ας πάρει την απόφαση όλοι, ώστε να μπορούμε, αφού έχουμε κάνει τη δουλειά τη μελετητική, και είναι μια δουλειά στην οποία συμφωνούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην πλατεία, εσείς, τα ενοικιαζόμενα, οι άλλες επιχειρήσεις, οι ηχθιέμποροι. Τα τουριστικά λεωφορεία. Δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε 1 χρόνο.